Επάγγελμα YouTuber. Ακολουθώντας το δρόμο που έχουν ανοίξει οι YouTubers στο εξωτερικό, Έλληνες ταλαντούχοι έχουν φτιάξει τα δικά τους κανάλια στη δημοφιλή πλατφόρμα. Κάποιοι για χόμπι, κάποιοι άλλοι επαγγελματικά. Μερικοί από αυτούς όμως έχουν χιλιάδες subscribers και μας προσφέρουν γέλιο, διασκέδαση, συμβουλές και στιγμές χαλάρωσης. Μπορεί να μην ανήκω στη γενιά που μεγαλώνει με YouTubers, αλλά έχω ξεχωρίσει αρκετούς. Μία από τις αγαπημένες μου είναι η Βενετία Καμάρα. Μην νομίζετε, δεν την ξέρω πολύ καλά, κυρίως από τα βίντεό της. Και ανυπομονώ να τη γνωρίσω καλύτερα. Βενετία, δεν έχεις παράπονο για το που σε έφερα. Στο καλύτερο σημείο της Αθήνας είμαστε. Χαίρομαι πάρα πολύ που θα μιλήσουμε και σήμερα. Πρώτον, χαίρομαι που σε γνωρίζω καλύτερα από κοντά. Και εγώ και είσαι πανέμορφη, να πω. Εσύ είσαι πανέμορφη και αυτό που έχεις καταφέρει μέχρι σήμερα είναι φοβερό. Μπράβο σου. Ευχαριστώ. Πότε ξεκίνησες, πώς ξεκίνησες, τι έγινε, πώς πήρες αυτή τη μεγάλη απόφαση και έγινες YouTuber? Είχα ένα fashion blog πολύ παλιά, το 2014, αλλά στις φωτογραφίες με έβλεπα και έλεγα πάρα πολύ snob και δεν είμαι έτσι. Οπότε έβλεπα ξένο YouTube κυρίως και λέω μπορώ να το κάνω κι εγώ αυτό. Και δειλά-δειλά με μια άθλια κάμερα των 6 MP που μου είχαν δώσει δώρο από ένα πάρτι, απλά ξανατράβα βαλιάκια που έβαφα τα μαλλιά μου. Επειδή τότε είχα μόφου, ξεμαλιά και έτσι ξεκίνησα σιγά σιγά να φτιάχνω βίντεο. Απέσια έχω να πω. Τι λες. Αλλά τουλάχιστον το έκανα. Και έφτασε σήμερα να είσαι μία από τις πιο γνωστές YouTubers στην Ελλάδα. Πιο γνωστές, εντάξει. Τι πιο γνωστές. Είμαι ταπεινή. Είσαι top of the top, εντάξει τώρα. Τώρα, πόσο χρόνο δηλαδή ασχολείσαι με αυτό καθημερινά, προλαβαίνεις να έχεις και άλλες δραστηριότητες? Προλαβαίνεις, ναι, είναι σαν να έχεις μία δουλειά. Δηλαδή, έχεις το 8ωρο σου που ναι. Μπορείς να το κάνεις είτε το πρωί. Εγώ προτιμώ να δουλεύω το βράδυ ναι. Για κάποιο λόγο, γιατί έχει ησυχία. Και μετά εννοείται έχεις το χρόνο σου να κάνεις και τα υπόλοιπα, αλλά είναι σίγουρα ένα 6ωρο με 8ωρο το βράδυ. Είναι. Ναι. Άρα κοιμάσαι ξημερώματα. Κοιμάμαι πάντα 7 το πρωί, γιατί έτσι με βολεύει. Άλλοι το κάνουν το πρωί, εγώ είμαι το βράδυ. Μάλιστα. Και ωραία. Και θέλει τώρα ένα νέο παιδί που μας βλέπει, γιατί είναι και πολύ της μόδας, να ανοίξει το δικό του κανάλι. Να το κάνει. Χρειάζεται budget όμως, γιατί εσύ μου λες είχες μια κάμερα ό,τι να είναι. Ναι. Κάποιος άλλος πώς μπορεί να το κάνει σήμερα? Τώρα πλέον τα κινητά, εγώ όταν ξεκίνησα είχαμε τα πιο παλιά κινητά. Ναι, πλέον όπως που γράφουν 1080p, έχουν τρελή ανάλυση, μπορείς να ξεκινήσεις από το κινητό και μετά θα σου έρθει κάποια συνεργασία, θα βγάλεις κάποια χρήματα, οπότε θα μπορείς να πάρεις μια καλή κάμερα. Αλλά δεν χρειάζεται να ξεκινήσεις από κάτι τέλειο. Απλά χρειάζεται καλή δουλειά στο μοντάζ, γιατί ήδη οι YouTubers πλέον κάνουν καλό μοντάζ. Και πρέπει λίγο να τους συναγωνιστείς εκεί, όχι ανταγωνιστείς, συναγωνιστείς. Μ' αρέσει αυτή η λέξη. Άρα πιστεύεις ότι το YouTube, όπως το YouTuber μάλλον, όπως και στο εξωτερικό, και στην Ελλάδα μπορεί να γίνει το επάγγελμά σου, δηλαδή να έχεις ένα σταθερό εισόδημα από εκεί? Ναι, εμένα το τελευταίο χρόνο είναι κανονικά το εισόδημά μου, είναι η δουλειά. Αλήθεια λες. Ναι. Απίστευτο. Με ΦΠΑ, με τα πάντα, με ΕΦΚΑ και... Φοβερό. Πιστεύεις όμως ότι είναι μια μόδα και θα περάσει ή ότι όντως όσο περνάνε τα χρόνια θα γίνεται όλο και πιο γνωστό και θα υπάρχουν και περισσότεροι YouTubers και θα συνεχίσει να έχει μια ανωδική πορεία όλο αυτό? Εγώ πιστεύω ότι θα έχει ανωδική πορεία για τα επόμενα 6 χρόνια και μετά θα αρχίσει να πέφτει σαν πλατφόρμα, γιατί θα υπάρχει συνωστισμός από YouTubers και μετά θα μετακινηθούμε σε κάποια άλλη πλατφόρμα. Δεν θα είναι το Instagram, θα είναι κάτι καινούριο. Αλλά όλα έχουν το χρόνο τους και μετά απλά αρχίζουν να πέφτουν. Δεν θεωρώ ότι για πάντα θα είμαστε YouTubers. Πόσος κόσμος έχει κάνει συνδρομή στο κανάλι σου, έχει γίνει δηλαδή συνδρομητής και πόσος κόσμος βλέπει τα βίντεο σου? Έχουμε 83.000 φίλους στη παρέα και βλέπουν τα βίντεο περίπου 50.000. Απίστευτο. Από όλα τα βίντεο που έχεις κάνει, γιατί κάνεις άπειρα, δεν κάνεις μόνο beauty και fashion, ναι. Κάνεις τα πάντα.
μεταμορφώνεσαι κιόλας, είσαι σαν χολιγουδιανή στάρ. Ποια βλέπεις ότι θέλει ο κόσμος να βλέπει περισσότερο? Θέλει να βλέπει τα κοινωνικά βίντεο, δηλαδή για ομοφοβία, για αποδοχή της διαφορετικότητας, γιατί είναι κάτι που δεν το ακούνε πάρα πολύ συχνά. Οπότε θα μπουν στο YouTube, που είναι πιο οικείο μέσο, για να το ακούσουν από κάποιον που θεωρούν φίλο τους και όχι απαραίτητα περσόνα. Οπότε αν έπρεπε να δώσει συμβουλή σε όλα αυτά τα παιδιά που σε βλέπουν, γιατί είναι και μικρά παιδιά που σας βλέπουν, ποια θα ήταν αυτή? Συμβουλή θα έλεγα πιο πολύ να μην ακούνε τα αρνητικά σχόλια, γιατί δεν ακούμε μόνο εμείς ως YouTubers, ακούει όλος ο κόσμος. Αλλά άμα έχεις θετική ενέργεια και αποβάλεις όλον αυτό το αρνητισμό, μπορείς να φτιάξεις πολύ όμορφα πράγματα από το μηδέν, είτε είναι ένα κανάλι, είτε είναι ένα project, κάτι οτιδήποτε. Οπότε θετική ενέργεια θα έλεγα να έχουν. Ωραία, οπότε τώρα που είπες αρνητικά σχόλια, ναι. Συγγνώμη, αλλά αυτό που γίνεται κάτω από κάποια βίντεο, όχι μόνο δικά σου, άλλων YouTubers, είναι τόσα πολλά τα αρνητικά σχόλια. Πώς τα διαχειρίζεστε? Δηλαδή, είπαμε, μέχρι ένα σημείο μπορεί να αντέξει κανείς να διαβάζει, ναι, τόσο άσχημα πράγματα. Είναι άσχημο. Δεν θέλω να πιστέψω ότι υπάρχει τόσος αρνητισμός σε έναν άνθρωπο που θα μπει να βρίσει έναν άλλο άνθρωπο που απλά κάνει βιντεάκι στο YouTube. Δηλαδή, έχει τύχει να κάνω βίντεο που δείχνω ρούχα, τη ρούχα αγόρασα και να με βρίζουν από κάτω και λέω, τι τους έκανα? Δεν το πιστεύω. Πιστεύω ότι απλά έχουν θυμό που δεν ξέρουν πώς να τον εξωτερικεύσουν και τους βγαίνει με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, να βρίσω αυτόν που είναι εύκολο να βρίσω. Αλλά σε ενοχλεί? Όχι. Στην αρχή εννοείται ότι με ενοχλούσε, ψέματα δεν θα πω. Αλλά από τη στιγμή που κατάλαβα ότι δεν σημαίνει κάτι για μένα το αρνητικό σχόλιο που θα πει, αλλά δείχνει κάτι για τον δικό του χαρακτήρα, όταν το συνειδητοποίησα αυτό, ήμουν ήσυχη. Και πλέον ό,τι διαβάζω, το προσπερνάω και λέω: οκ, κρατάω τα θετικά. Ναι, και ξέρεις, λένε ότι άμα δεν υπάρχει haters comment, δηλαδή comment αρνητικό, ναι, ότι κάτι δεν κάνει σωστά. Είναι καλό να υπάρχουν και τα αρνητικά σχόλια. Μετά μπαίνουν αυτοί που σ' αγαπάνε, μαλώνουν μεταξύ τους, ναι, και συμβαίνει όλος αυτός ο χαμός. Ναι, εντάξει, δεν θεωρώ ότι είναι καλό να σε βρίζουνε. Όχι, απλά όταν κάποιος σε βρίζει, δηλαδή στο μαθαίνω και από σχολείο, θυμάμαι ότι κάτι βλέπουν σε σένα που ίσως, ναι, θα ήθελαν και αυτοί οι ίδιοι να το κάνουν και δεν μπορούν. Οπότε είναι πιο εύκολο να εξωτερικεύσουν κάτι αρνητικό. Ναι, αυτό λέω και εγώ συνέχεια. Ότι απλά θυμώνουν με κάτι που βλέπουν να έχεις εσύ και δεν έχουν προσπαθήσει ήδη να αποκτήσουν. Οπότε σε όλους αυτούς λέμε, προσπάθησε να το αποκτήσεις, ναι, και εσύ, ναι, γιατί, ναι, μπορείς. Με λίγη θετική ενέργεια. Ωραία, τέλεια. Τώρα τα τατουά σου. Ναι. Γιατί σε βλέπει κάποιος έτσι με την κορδελίτσα σου, με το κραγιόν σου. Και ξαφνικά πάρε. Και ξαφνικά έχεις όλα αυτά τα τατουάζ που εμένα μου αρέσουν, γιατί έχω δει τα βίντεο σου και σου ταιριάζουν. Δηλαδή είναι το στυλ σου αυτό το πράγμα. Το αγαπημένο σου ποιο είναι? Το αγαπημένο μου είναι λίγο ψηλά. Μπορώ να σου το δείξω. Είναι αυτό πίσω που έχει μία καρδούλα. Α, ωραία, ναι, το βλέπω, ναι, τέλεια. Γιατί συμβολίζει την ισότητα. Αχ, ωραία! Οπότε αυτό είναι το αγαπημένο μου. Θα γεμίσει κι άλλα τα τατουάζ. Λογικά! Γιατί λένε όταν κάνεις το πρώτο δεν σταματάς μετά. Έτσι ήταν, ναι, έτσι. Το πρώτο το έκανα στα 16, αυτό εδώ στο λαιμό και μετά απλά συνέχισα. Θα συνεχίσουμε και στα πόδια. Α, παντού. Μαμά, συγγνώμη. Να σε αναγνωρίζουμε όμως σε λίγα χρόνια. Μην είμαστε. Μαύρη στο μελάνι, ναι. Όχι, όχι, πραγματικά σου πάνε πάρα πολύ. Δεν είναι ότι τα έκανα εγώ που δεν μπορώ να τα υποστηρίξω. Σε σένα θα ήταν τέλεια. Λες. Ναι. Μην ξεκινήσει το πρώτο όμως και καταλήξω μετά κι εγώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Είσαι φοβερή, είσαι γλυκύτατη. Να συνεχίσεις να κάνεις όλα αυτά που κάνεις, τα υπέροχα βίντεο σου που έχουν φοβερή αισθητική. Ευχαριστώ. Σας συγκινηθώ.